Είπα στη μαμά, αφού δεν είχα μπαμπά, να κάνουμε τον Πέτρο. Τον ρώτησα αν θέλει και εκείνος είπε ναι. Αφού έγινε μπαμπάς μου, έγινε και άντρας της μαμάς μου. Πες το έτσι, τώρα κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, Όλια είναι κάποιο κοριτσάκι που είχατε εδώ, αλλά υιοθετήθηκε πρόσφατα. Ήταν φίλη του Ανδρέα. Όχι απλώς φίλη. Φλερτ, παρακαλώ. Είναι το μεγάλο του μυστικό. Του υποσχέθηκε, λέει η Όλια, πως θα πείσει τη Λένη. Προημερών ήρθε μία κοπέλα να δουλέψει, πάρα πολύ συμπαθητική. Εθελόντρια, παρακαλώ. Θέλεις να τη ρωτήσω αν ενδιαφέρεται? Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα για να βάλω μια ξένη σπίτι μου. Όλια! Μπάμπη, γιατί στέκεσαι όρθιος? Μέχρι να ντυθεί ο Σπύρος, δηλαδή μέχρι να γδυθεί, έχεις καιρό. Θα πιεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Πάμε για μπάλα. Και καλύτερα να είναι το στομάχι άδειο και το κεφάλι καθαρό. Κάθισε. Ναι. Πώς το αποφάσισε να παίξει μετά από τόσο καιρό, ε? Μέρες έχω που τον ψήνω. Αλλά νομίζω πως και εκείνος το θέλει. Είναι εκτόνωση. Και το έχει ανάγκη. Τον τελευταίο καιρό πέρασε ζόρι μεγάλο. Πρώτη φορά είσαι τόσο φιλική μαζί μου. Αφού δεν τζογάρετε πια. Μαχαίρι. Και αφού η Λίλη δεν είναι φιλενάδα του Σπύρου αλλά δικιά σου. Έπαψα να σε θεωρώ εχθρό μου. Εγώ πάντα φίλος ήμουνα. Και τότε και τώρα. Απλώς... Άστο. Έτοιμος. Καλά, για μπάλα πάμε. Εσύ ξυρίστηκες, παρφουμαρίστηκες. Ποτέ δεν ξέρεις. Τσεκάρω τα αισθήματά σου, αγάπη μου. Σε ποιο θα παίξετε? Στο πρώην δικό μας. Γιατί? Τσεκάρω τα συναισθήματά μου. Πες αυτό που μου είπες πριν. Ποιο? Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικό μας θα είναι. Κούκλος. Θα κάψεις καρδιές απόψε. Ετοιμός. Θέλω να σου δώσω κάτι για την Όλια. Τι είναι αυτό? Βραχιολάκι. Θα της το κάνεις δώρο. Έλα να σου δώσω ένα φιλί. Τρέχει το νερό, τρέχει το νερό στο μήλο. Έπιασες καινούριο φύλλο. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σ' άλλον έδωσες φυλακή. Παίζει με τον ήλιο το νερό. Τρέχει το νερό. Παίξαμε κι εμείς με τον ήρω. Τρέχει το νερό στο μήλο. Κι όλα γίνονται βαριά. Στου καιρού τη ζυγαριά. Τρέχει το πουλί. Τρέχει το πουλί στα κλόνια. Σαν να νιώτα, σαν να χιόνια. Τρέχει το πουλί. Τρέχει το πουλί στα δέντρα. Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα. Τρέχει το πουλί να το χαρώ. Τρέχει το πουλί. Παίξαμε κι εμείς με το όνειρο. Τρέχει το πουλί στα δέντρα. Κι όλα γίναμε βαριά. Στου καιρού τη ζυγαριά. Μπράβο! 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 Μπράβο!
Βρε, καλά στα παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, Λίτσα. Καλά. Έτσι είπαμε, βρε, μπαγάσα. Παίρνει χρόνο να απορροφηθεί το φαρμακί. Σώπα, μωρέ, τι κουβέντες είναι αυτές που λες. Αλήθειες, Λίτσα μου. Εδώ πώς πάει? Από της πρακτικής πλευράς, μια χαρά. Τι άλλο? Μας λείπεις. Και μαζί με σένα χάσαμε και το χαράλαμπο. Εκείνος έχει τους λόγους του. Εσύ? Του συμπαραστέκομαι. Μάλιστα. Με το ναό πήρες διαζύγιο ή ακόμα σε τρέχει? Το κόψα μαχαίρι, Λίτσα μου. Από τους ναούς του τζόγου ούτε απ' έξω. Μπράβο, μπράβο, Για μένα, δώρο. Φιλάκι στον Ανδρέα. Εμείς δεν έχουμε λεφτά, γιατί η μαμά έχει σταματήσει τη δουλειά. Εσύ έχεις? Όχι. Και το δώρο? Μου το χάρισε η Αντιγόνη. Ποια? Αυτή η καινούρια. Κοριτσάκι είναι? Όχι κοριτσάκι, κυρία. Έλα, έλα, πηγαίνετε τώρα μέσα. Όλια, δείξε τον Ανδρέα το δωμάτιό σου, ε. Ακόμα να βρείτε τη σωστή διεύθυνση. Τι βρήκα? Είναι η τρίτη φορά που σας βλέπω να παρακολουθείτε το σπίτι μου. Είμαι υποχρεωμένος να ειδοποιήσω την αστυνομία. Δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Δεν νομίζω τίποτα. Είναι δουλειά της αστυνομίας να εξακριβώνει. Εγώ φροντίζω για την ασφάλεια του σπιτιού μου. Μπορώ να σας πω? Ορίστε. Βρίσκομαι εδώ γιατί σε κάποιο από αυτά τα διαμερίσματα είναι ο άντρας μου με μια άλλη γυναίκα. Σε ποιο διαμέρισμα? Δεν ξέρω. Τον βλέπω να μπαίνει και να βγαίνει. Και εσείς κάθεστε εδώ περιμένοντας να γίνει τι? Τίποτα. Δεν μπορεί. Κάποιο λόγο θα έχετε να ξημεροβαδιάζεστε εδώ απ' έξω. Τότε σας προτείνω να πάτε σπίτι σας. Γιατί αν σας ξαναδώ εδώ θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Μυρτώ. Τι έκπληξη είναι αυτή? Ήρθα να δω την Ελένη και επ' ευκαιρία να δει και ο Ανδρέας την Όλια. Γεια σου, Ανδρέα, μεγάλε. Κόλατο. Τι κάνει ο φίλος μου? Μια χαρά. Είσαι τρυφερή μαζί του? Πώς δεν είμαι? Γιατί σου παραπονέθηκε? Όχι, αντιθέτως. Αλλά το λέω γιατί μόλις ήταν μια γυναίκα στημένη κάτω από το σπίτι μας. Ποια γυναίκα? Άγνωστη, νέα και ωραία. Είναι η τρίτη φορά που τη βλέπω. Και αν δεν ήταν γυναίκα, θα είχα ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία. Και τι έκανε κάτω? Περίμενε να τελειώσει ο άντρας της τη δουλειά του. Και αυτό τι σχέση έχει με μένα? Τίποτα, ωραία. Σκέφτηκα. Ο Μίλτος είναι σπαθή. Είναι ακόμα αυτή η γυναίκα κάτω? Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί χώνεις τη μύτη σου παντού? Έτσι. Να σου κάνω, βρε. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto cru. O samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Πού είστε, μια ώρα χτυπάμε. Καλά. Μια ώρα χτυπάνε το κουδούνι. Και πώς δεν τους ακούσαμε. Στο καλύτερο σημείο μας κόψανε. Ωραία, πες εσύ στη Σοφία να έχει το νου της τα παιδιά και ας τα υπόλοιπα πάνω μου. Χρυσά είναι τα παιδάκια μας, αλλά όλες ώρες. Ήρθαμε. Πού είσαστε, χτυπάμε, χτυπάμε. Εδώ είμαστε. Γέρασε η μάνα σου, Λευτέρη μου, και κουφάθηκε. Να είμαστε έτσι όλοι γερασμένοι. Ο Κοσμάς. Κάνει ποδήλατο στην πιλωτή. Επ, στο σινεμά ήσουνα. Άστε τηλεόραση. Έλα, μέσα, 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 μέσα. Θες να σου δείξω τι έκανα στην κόρη σου. Σαν δεν τρέπεσαι. Βορεύαμε. Κοίτα και χάσαμε τέτοιο σοου. Μαμά, σε εξουθένωσαν. Κάθε άλλο. Με έχετε αποσυντονίσει τελείως. Τι γελάς. Τη μια χωρίζετε και είσαι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και την άλλη... Δεν έχει συνέπεια αυτή η σχέση. Άμα μας συμβεί αυτό, πεθάναμε. Συνέπεια, είπαμε, όχι πανούκλα. Ο μοναδικός λόγος που είμαστε μαζί είναι ότι η σχέση μας είναι εκρηκτική και απρόβλεπτη. Μόλις υπάρξει συνέπεια, δεν θα ξέρουμε από πού να φύγουμε. Τι να σου πω, κορίτσι μου. Κοσμά, πού κρύφτηκες? Δεν κρύφτηκα. Κουβεντιάζω με τον γαμπρό μου. Δεν ανοίγεις το συνονόματό σου? Έλα, έλα, πήγαινε, πήγαινε. Καληνύχτα. Μίνα. Είναι αργά, Όλια μου. Λίγο. Ωραία. Λίγο. Πες μου για την κυρία που περιμένει τον άντρα της. Πού σου ήρθε αυτό τώρα? Πες μου. Είχε ίσια μακριά μαλλιά. Την είδα. Πότε? Το πρωί. Πού? Στον κήπο του σπιτιού. Έπιασε κάτι το μυαλά μου και άκουσα να με φωνάζει «Όλια! Όλια!» Αλήθεια λες? Αλήθεια. Βλέπουμε τα ίδια όνειρα. Αυτό καταλαβαίνω. Με την παλιά σου τη μαμά. Μην το πεις τη λένε. Ήρθες αγάπη μου. Να ανατριχιάσω. Πού γυρνάγες, κυρία μου, όλο το απόγευμα? Αυτό τώρα είναι σκηνή ζηλοτυπίας. Βεβαίως.
Με τον Ανδρέα. Ποιον Ανδρέα? Έναν ωραίο ψηλό ξανθό. Θα σε στραγγαλίσω, ε. Πες μου. Τι θες να σου πω? Την αλήθεια. Την αλήθεια σου είπα. Τι σοβάρεψες? Ποιος είναι ο Ανδρέας? Το φλερ της Όλιας. Ωραία βραδιά, ε. Ωραία, αλλά πρίστηκαν τα πόδια μου από την ορθοστασία. Να σε κεράσω ένα παγωτό. Πού θα με κεράσεις? Όπου θέλεις. Μυστική, θα το φάμε το παγωτό? Είχα πολύ καιρό να δω την Ανθή χαρούμενη. Είναι όμως ο άτιμος, χαρισματικός. Είναι αυτό που λέμε γλυκό παιδί. Και τρυφερός μαζί της, τρυφερός. Να μην είχε αυτές τις αδυναμίες. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εκτός από μένα. Να, καλά. Από εκεί πέρασες και δεν ακούμπησες. Μπαριστέ. Πού τις μάθαμε αυτές τις εκφράσεις? Τι έχουνε? Είναι γλώσσα της νεολαίας. Γιατί εγώ τι είμαι, γριά? Τι γριά? Εσύ βάζεις και σαραντάρα. Είσαι. Έλα. Έλα να σου κάνω το τραπέζι. Είχα πολύ καιρό να δω την Ανθή χαρούμενη. Ναι. Έλα. Δεν με τραβάς, άφησέ με. Δεν με τραβάς, άφησέ με. Άφησέ με, άφησέ με, μη. Σοφία! Φεύγουμε, Σοφία μου. Κούκλα είσαι σήμερα. Πάντα είναι. Ναι, δεν λέω. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Να αργήσει όσο θέλετε. Εγώ θα δω την ταινία και αν με πάρει ο ύπνος με πήρε. Και όταν έρθετε, με ξυπνάτε και πάω δίπλα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Οι καλές μας στιγμές πια είναι σαν το όνειρο.
Σαν όνειρο που βλέπουμε και δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε για να μην τελειώσει. Ωραία, δεν είναι. Να μην θες να ξυπνήσεις. Όχι, γιατί ξυπνάω. Και η πραγματικότητα έρχεται και με βαράει στο δόξα πατρί. Θα ήθελες να έχεις έναν άντρα τέλειο. Τι εννοείς τέλειο? Καθόλου άψογο. Μην το σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό. Γιατί το λες? Για σκέψου. Τώρα δεν μου πες να μη σκέφτομαι. Ο άψογος ή οι άψογοι σε καταδικάζουν σε αιώνια πλήξη. Μπα! Πού το διάβασες αυτό? Φαντάζεσαι τον εαυτό σου με έναν άντρα που 24 ώρες το 24ωρο θα σε φέρει στη δεινή θέση να του λες «Μπράβο αγάπη μου, μπράβο αγάπη μου, μπράβο αγάπη μου». Εντάξει, κατάλαβα. Έχω δίκιο. Πάντα. Μου αρέσει όταν μου λες ψέματα. Τότε να το κάνω πιο συχνά. Θες να μεθύσουμε? Μου υποσχέθηκες πως θα με πας να χορέψω. Γιατί τώρα τι είπα? Να μεθύσουμε. Τώρα θα μου πεις... Εσύ έτσι κι αλλιώς με χορεύεις. Στο ταψί. Ναι, από εκείνες είσαι. Δεν ήμουν. Έγινα. Μια βραδιά χωρίς μπηχτές μπορώ να έχω? Μια μέρα χωρίς κακές εκπλήξεις μπορώ να έχω? Κοιμάσαι. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ. Θα με παντρευτείς, α? Αύριο, Μίλτο μου. Αύριο. Προλαβαίνουμε. Να το κουβεντιάσουμε, εννοώ. Ευχαριστούμε. Στην αγάπη μας. Στο μόνο χαρτί που κοντάρω με κλειστά μάτια. Ακόμα και αυτή την ταλέπορη αγάπη τη μετέφρασε σε τζόγο, ε. Τζόγο σημαίνει τύχη. Και το να καταφέρεις να σ' αγαπήσει μια ανθή δεν είναι απλώς τύχη. Είναι φουλ του άσου μερυγάδες. Σπύρο κόφτο. Νόστιμο. Πολύ. Αν σου ζητούσα να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου, τι θα άλλαζες? Δύσκολη ερώτηση. Και πιο δύσκολη απάντηση. Περιμένω. Την αλήθεια. Βέβαια. Είναι τρομερό. Ποιο? Δεν θα άλλαζα τίποτα. Γιατί είναι τρομερό? Γιατί... θα περίμενε κανείς... Ποιος θα περίμενε? Έλα ντε. Ποιος άλλος εκτός από μένα. Εσύ. Εγώ. Το Σπύρο. Έλα μωρέ. Γιατί τι σου έκανε ο Ανδροπάκος? Και τι δεν μου έκανε? Σε ταλαιπωρεί γιατί δεν τον αγαπάς. Λες να είναι αυτό? Έτσι λέω.
Γιατί δεν με ξύπνησες? Κοιμόσουνα σαν άγγελος. Αφού σου έχω πει να με ξυπνάς. Δεν μ' αρέσει να πίνεις τον καφέ σου εργένικα. Ζεστό ή κρύο? Θα το φτιάξω εγώ. Λέγε, ζεστό ή κρύο? Γλυκό φραπέ με γάλα, παρακαλώ. Έφτασε! Έχεις δικαστήριο? Ένα μόνο. Δύο. Ένα το πρωί στην Ευελπίδων του Καραπιπέρι. Και ένα το μεσημεράκι στο εφετείο της Παυλάκου. Δηλαδή δεν θα φάμε μαζί? Και βέβαια θα φάμε μαζί. Θέλεις να έρθω σπίτι ή να πάμε κάπου έξω? Εσύ τι προτιμάς? Να είμαστε μαζί. Πάμε κάπου έξω? Όπου θες, αρκεί να μου πεις το ναι. Μα όλο ναι σου λέω. Το άλλο. Ποιο? Το μεγάλο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μου λες, τα αποφεύγεις ή κάνω λάθος? Τώρα θες να το κουβεντιάσουμε 8 η ώρα το πρωί? Χτες το βράδυ νύσταζε, σήμερα είναι πάρα πολύ πρωί. Σ' αγαπώ πολύ. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Είμαι. Με παπά και με κουμπάρο. Άσε με λίγο να το σκεφτώ. Δεν είναι απλή απόφαση. Ποιος ήταν ο παπάς? Ποιος ο κουμπάρος? Πρίκα έχεις ή θα σε πάρω ξεβράκωτο? Α, όλα αυτά μετράνε. Λοιπόν, στο μεσημεριανό ραντεβού θα έχεις όλες τις απαντήσεις, εντάξει? Αμάν, άργησα. Λοιπόν, τηλεφωνηθούμε, έτσι. Πολύ χάρηκα που ήρθες, Πέτρο μου. Να είμαι στη γειτονιά σου και να μην έρθω να σε δω. Μέχρι παρεξηγήσεως. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Τι? Να κρατήσω το σπίτι στο Φάλιρο. Γιατί και το Νίκη δεν είναι μεγάλο και έχει και αυτό το μικρό κυπάκι που είναι κάτι για την Όλια. Ξέρεις, μπορεί να παίζει, να κάνει ποδήλατο. Εσύ τι λες? Εμένα μου αρέσει πολύ, στο έχω πει. Και της Ελένης. Μοιάζει σαν εξοχή. Και είναι δύο βήματα από το κέντρο. Θα το κρατήσω. Για πες μου, αναζήτησε κανείς την Όλια το τελευταίο διάστημα? Τι εννοείς να την αναζήτησε? Λέω, ενδιαφέρθηκε κανείς να μάθει για την Όλια, να μάθει από ποιους υιοθετήθηκε και ξέρω, Όχι βέβαια, πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Ξέρω, έχω ένα κακό προαίσθημα. Προαίσθημα ότι τι? Τίποτα, μωρέ, βλακίες. Βλακίες. Θα κάνουμε τριτανακοπή κατά της αποφάσεως. Τι θα πει αυτό? Προσβολή της απόφασης υιοθεσίας. Γιατί η συνένεση του δικαστηρίου δεν ήταν νόμιμη, αλλά αποτέλεσμα πλάνης. Και πώς θα το αποδείξουμε? Θα πούμε πως κακώς βεβαιώθηκε ότι ήσουν αγνώστη του διαμονής, διότι στην πραγματικότητα δεν έψαξαν να σε βρουν. Έχω ελπίδες. Μα και βέβαια έχεις. Καταρχήν γιατί είσαι η φυσική μητέρα. Μεσολάβησαν 2 χρόνια από τότε που έφυγα από το σπίτι. Φαντάζεσαι τι πλήση εγκεφάλου της έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα? Από ποιον? Από τον πατέρα της φυσικά. Η μάνα είναι πάντα μάνα. Όταν όλα πάνε κατευχήν, τότε να είσαι βέβαιη ότι θα έχετε όλο τον χρόνο μάνα και κόρη για να τα ξαναβρείτε. Το ελπίζω. Thank you.
Καλώς. Τι γίνεται? Όλα καλά. Μυρτώ. Προπαντός. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Είναι τρομερό κορίτσι. Χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη στη γυναίκα σου. Φοβάμαι πως ήρθε η ώρα να της το ανταποδώσεις. Γιατί, τι έγινε? Είμαι σε απόλυτη απόγνωση. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν. Ούτε σε μένα. Γι' αυτό σε φώναξα. Υποψιάζομαι πως εμφανίστηκε η φυσική μητέρα της Όλιας. Τι έκανε, λέει? Και εσύ που το ξέρεις? Μου πήκαν ψήλοι από διάφορα που έχουν συμβεί. Και υποψίζομαι να παληθεύτηκαν όταν πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Στο αστυνομικό τμήμα, για ποιο λόγο? Για να ρωτήσω αν καμία γυναίκα να ζήτησε το παιδί. Και σου είπαν τι? Ότι ναι. Μια γυναίκα ζήτησε να μάθει για το δυστύχημα. Και ενημερώθηκε από το δελτίο συμβάδων του αστυνομικού τμήματος. Με ποια ιδιότητα? Της μητέρας. Με ποια ήθελες? Εντάξει, μη θυμώνεις. Sorry. Είμαι ζορισμένος. Στην Ελένη δεν είπες τίποτα? Αστείευεσαι. Θα πεθάνει. Μιλτώ. Θα πεθάνει. Ναι, αλλά πρέπει να το μάθει. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω. Αδύνατον. Τι κάνουμε? Άσε να μου κάτσει λίγο. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Πέτρο, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις, θα πρέπει να το σκεφτώ. Καλά, είσαι σίγουρος πως είναι αυτή? 80%. Και το λέω γιατί ήρθε και έδεσε με αυτά που μου είπε η Όλια. Ότι την είδε κάτω από το σπίτι και την αναγνώρισε. Αγάπη μου. Έλα, κάτσε να φας. Γιατί δεν φοράς το δώρο του Ανδρέα? Δεν μ' αρέσει. Δεν έχεις δίκιο. Πες το. Σκέφτομαι. Τι? Τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε στο σπίτι του Πέτρου με το μεγάλο κήπο, με τα ψηλά δέντρα, με τα πουλά λουλούδια. Τι ήξερα και δεν το ξενίκιασα.
Καλά έκανες. Είναι όμορφο. Ποιο? Το σπίτι του Πέτρου, μωρό μου. Άμα θέλουμε, μπορούμε να μείνουμε εκεί για πάντα. Μπορούμε. Αυτό θέλει συζήτηση. Καλό. Αν δεν βρεθούν σοβαρά στοιχεία εις βάρος της, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για την Ελένη. Μπορεί να της πάρει το παιδί. Μπορεί. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να λάβω υπόψη μου και τη χειρότερη εκδοχή. Αν προχωρήσει δικαστικά για τη διεκδίκηση του παιδιού της... Μη λες παιδιού της. Μα παιδί της είναι, μυρτώ μου. Τότε χρειαζόμαστε αποδείξεις πως αυτή η γυναίκα δεν ήταν, άρα και δεν είναι ικανή να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Χρειαζόμαστε μάρτυρα, κατάλαβες. Και πού θα τον βρούμε? Είπες για το όνειρο. Όχι βέβαια. Αφού είπαμε, δεν είπαμε. Ορκίστηκα. Στο Χριστούλη. Πες. Στο Χριστούλη. Αν λέμε ψέματα, ο Χριστούλης θα θυμώσει και θα αφήσει νηστικό τον αδερφούλη μου και τον μπαμπά μου. Το πουλί